Της, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε στην πανδημία. Νομίζω ότι αρχίζει και υποχωρεί, ειδικά εκεί στο Παλέκαστρο. Σήμερα έχετε και τα... Σήμερα, αύριο έχετε και τα... Αύριο και τα τεστ στα αυτοκίνητα. Για δώστε μας την εικόνα, ποια είναι η αίσθησή σας. Όπως το είπατε εσείς, φαίνεται ότι υπάρχει μια ύφεση του φαινομένου. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι η διαδικασία δειγματοληπτική δεύτερη που έγινε στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, περίπου 150 δείγματα που εξετάστηκαν, δεν υπήρξε κανένα θετικό περιστατικό. Φαίνεται και από την κατάσταση, την εξέταση των λιμάτων και της περιοχής του Παλαιοκάστρου και της περιοχής της Ιτίας, όπου υπάρχει μια σταθερότητα. Εκτιμούμε ότι τα λίμματα της τρέχουσας εβδομάδας, στα οποία θα έχουμε αποτελέσματα από Δευτέρα, εκτιμώ ότι θα φανεί ότι το φαινόμενο, αν δεν θα έχει υποχωρήσει, θα παραμείνει στάσιμο, όπως είπαμε. Θα γίνει και η ευρύτατη δειγματοληψία, όπως είπατε εσείς, την αύριο με τα drive-thru. Θα έρθει ένα μεγάλο κλιμάκιο από του ΕΟΔΗ, από το Ηράκλειο. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε προσέλευση, παρόλο που είναι Σάββατο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουν δηλώσει συμμετοχή ο κόσμος ή πώς θα γίνει? Αυτά δεν δηλώνουν. Αυτά υπάρχει μια ροή αυτοκινήτων σε συντονισμό από την αστυνομία, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη κυκλοφορία. Θα γίνει σε κεντρικό σημείο της πόλης, στην είσοδο της πόλης, όπου έχουμε, ας πούμε, τρεις δρόμους. Από Ιερά Πέτρα, από Ηράκλειο και από την περιοχή του Παλαιοκάστρου. Συναντούνται εκεί που είναι το Σεντριβάιν, δεν ξέρω αν ξέρετε. Ναι. Και εκτιμώ ότι έτσι θα έχουμε ένα καλό δείγμα για το τι σημαίνει στην περιοχή επιδημιολογικά. Όχι μόνο για το Παλαιοκάστρο, αλλά και το... για την πόλη τη Ιτία, έτσι που είχατε κάποια κρούσματα, νομίζω και σε σχολεία κάποιοι. Υπήρχε και ένα κρούσμα από ένα διδάσκοντα στο σχολείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει και εκεί διασπορά. Όλα τα μέτρα έχουν ληφθεί από το σχολείο. Έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα και από την διεύθυνση του σχολείου και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως σας είπα, είναι μια κατάσταση δύσκολη για όλους μας και θα παραμένει δύσκολη. Ανά πάσα ώρα και ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε μπορεί να έχουμε περιστατικά τέτοια. Έτσι, τα οποία... Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα πρώτα ατομικής ευθύνης και μετά υπηρεσιακών, ώστε να μην έχουμε διασπορά και να μην έχουμε... Σωστά, γιατί υπάρχει αυτό το μεταλλαγμένος ιός που αυτό κύριο χαρακτηριστικό του είναι η γρήγορη μεταδοτικότητα. Αυτό είναι που έτσι προβληματίζει και τους ειδικούς. Ωραία. Δήμαρχε, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο πολύ συζητούμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει να κάνει με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Έχουμε ακούσει πολλές φορές δηλώσεις από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό. Χθες είχατε συναντήσεις με την ηγεσία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι συζητήσατε, τι ακούσατε? Να πούμε ότι η χτεσινή συνάντηση είχε προγραμματιστεί από την ΠΕΔ, στην οποία εγώ δεν ανήκω στην εκτελεστική εξουσία στο ΔΣ, απλώς για σημειολογικούς λόγους έγινε η πρόταση από την ΠΕΔ να συμμετάσχει ο Δήμαρχος Ιτίας, επειδή ξέρετε ότι το δικό μας τμήμα, το που περιλαμβάνει, ας πούμε, εν μέρη την Ιερά Πέτρα και εμπολής της Ιτία, είναι το τμήμα που εκτιμούμε ότι όλο τον καιρό φαίνεται να μην υπήρχε στους σχεδιασμούς. Εν τούτης τώρα υπάρχει μια ελπίδα και η πρόθεση και η βούληση εκ μέρους της κυβέρνησης να μπει στο κάδρο. Να σας πω εμπολής ότι αυτό που απαιτήσαμε εμείς εχθές και αυτό που ζητήσαμε και από τον Υπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα από Παρίστατο και από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, είναι ότι πρέπει να υπάρξει πρώτον η βούληση, όπως σας είπα, η πολιτική βούληση, γιατί όπως ξεκινάμε, ότι το έργο θα θεωρηθεί σαν ένα έργο ενιαίο από το Καστέλι μέχρι και την Σιτία, κάτι το οποίο, όπως μας είπε και ο κύριος Υπουργός, αυτολεξή η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι ανεξαρτήτως το αν κάποιοι το θέλουν ή δεν το θέλουν, θα προχωρήσει το έργο. Και γιατί το είπε το αν θέλουν ή δεν το θέλουν? Διότι ενδέχεται στη διαδικασία που θα έχουμε μεθαύριο τη διαβούλευση για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναφέρουμε στο υπόλοιπο κομμάτι, όχι στο δικό μας κομμάτι, ενδέχεται να υπάρξουν ενστάσεις, ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικές απόψεις και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε μια καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Ωραία. Πέρα από την πολιτική βούληση, κύριε Δήμαρχε, οι μελέτες που βρίσκονται, ας πούμε, στο τελικό στάδιο, να το πω έτσι,
και νομίζω συνήθως είναι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έτσι. Είναι έτοιμες, δηλαδή, επειδή ακούμε διάφορα και έχουμε μπερδευτεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι έτοιμες μελέτες, η κυβέρνηση λέει δεν είναι, τελικώς τι παίζει, τι ισχύει. Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι και να το αποσαφηνίσουμε για να έχουν και μια άποψη και οι ραδιοφωνικές σας ακροατές και ο κόσμος όλος. Το κομμάτι από τη Νεάπολη μέχρι και την περιοχή τη δικιά μας τη Σιτία, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, είναι σχεδιασμένο, υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υπάρχουν και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σε όλα τα τμήματα που έχουν μέχρι τώρα σχεδιαστεί και μελετηθεί, επαναλαμβάνω, από τη Νεάπολη μέχρι και τη Σιτία, υπάρχει χάραξη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ΑΕΠΟ, έγκριση δηλαδή περιβαλλοντικών όρων. Τι λείπει? Αυτό που λείπει είναι οι οριστικές μελέτες, οι τεχνικές μελέτες του έργου. Κάτι από το οποίο ζητήσαμε εμείς επιτακτικά από τον Υπουργό, και γι' αυτό αν δείτε και το δελτίο τύπου που ανακοινώθηκε, αναφέρεται συγκεκριμένα για την περιοχή τη δικιά μας, ενώ για την υπόλοιπη περιοχή δεν αναφέρει τις σημειολογικές παρεμβάσεις, σημειακές παρεμβάσεις μάλλον. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε εμείς είναι να χρηματοδοτηθούν άμεσα η ολοκλήρωση, να χρηματοδοτηθεί άμεσα η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών για το έργο, ούτως ώστε να μπορούμε, μόλις υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης, να το εντάξουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι έτσι, σε όλη τη διαδικασία. Ναι, νομίζω ότι έχει πάρει θέση και έχει και κάποιες ανακοινώσεις κάνει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Το λέω αυτό γιατί χρόνια περιφερειακός σύμβουλος, κύριε Ζερβάκη, οπότε γνωρίζετε και από εκεί τη διαδικασία. Έχει κάνει κάποιες ανακοινώσεις, έτσι, ότι μπορεί και η περιφέρεια να βοηθήσει σε αυτή την εξέλιξη. Ακριβώς. Εάν αναλογιστεί δηλαδή κανείς ότι το έργο από Νεάπολη μέχρι, μέχρι τον Αφιένα Γκατία, αλλά την περιοχή της Σιτίας, θα κοστίσει 500 εκατομμύρια και η πρόθεση της περιφέρειας, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, είναι από τα 150 εκατομμύρια αυτά να συμβάλλει με 100, τα 500 εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια να συμβάλλει η περιφέρεια με τα 150, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι, το οποίο λύνει τα χέρια στο Υπουργείο και δίνει και σε εμάς τη δυνατότητα, έτσι, να διαπραγματευτούμε καλύτερα, διότι υπάρχει άλλος ένας λόγος ο οποίος ενισχύει και την άποψή μας για το ότι πρέπει ο συγκεκριμένος ο δρόμος να υλοποιηθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή τώρα αυτό, κύριε Δήμαρχε, το να μιλάμε το 2021 για ΒΟΑΚ, έτσι, με ξεπερνάει και μένει και εσάς, φαντάζομαι, ναι, έτσι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Να σας πω όμως την αλήθεια, για να είμαστε και ειλικρινείς και με τον κόσμο. Εγώ εκτιμώ ότι θα μιλάμε για αρκετό καιρό ακόμα. Έτσι, είμαστε σε αρχικό στάδιο, είμαστε ακόμη στη διαδικασία τη μελετητική. Υπάρχουν σημεία στο κομμάτι του ΒΟΑΚ τα οποία ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η χάραξη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτό ας το κρατήσουμε σαν δεδομένο. Να μην δίνουμε πολλές ελπίδες και προσδοκίες στον κόσμο ότι το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται αύριο. Έτσι, είναι ένα έργο το οποίο φαίνεται ότι ναι, μεν έχει μπει σε μια καλή τροχιά, αλλά η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι έχουμε πολύ δουλειά. Τώρα, Δήμαρχε, λεπτομέρειες γι' αυτό. Μπήκατε μάλλον σε σημαντικές λεπτομέρειες, όπως είναι, ας πούμε, τα διόδια, όπως είναι τέτοια θέματα. Τα συζητήσαμε αυτά, βέβαια. Ναι, αν είναι μεσδίτα, ας πούμε, αν μπορεί να μπει και. Συζήτηση, να σας πω ότι κράτησε πάνω από μία μισή ώρα. Λέχθηκαν πάρα πολλά πράγματα και βέβαια θα υπάρξουν διόδια στο κομμάτι Καστέλη Άγιος Νικόλαος, το οποίο θα χαρακτηρίζεται σαν αυτοκινητόδρομος. Θα υπάρχουν διόδια. Είναι ξεκαθαρισμένη η θέση του Υπουργείου. Μάλιστα. Ωραία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, βέβαια, έτσι και γιατί. Ναι. Ίσως να είναι το λιγότερο κακό, να σας πω την άποψή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Θα μιλάμε και για τα επόμενα χρόνια για ΒΟΑΚ. Έτσι, σε μια Κρήτη που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Ουσιαστικά ανταποδοτικά, αν μπορούμε να τα πούμε και έτσι, δεν έχει. Ωραία. Οπότε είστε αισιόδοξος ότι μπαίνει το νερό στα βλάκι, Δημαρχέ? Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έτσι. Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσω, έχετε υπόψη σας τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, Δημαρχέ?
Ναι, τα έχω με υπόψη. Έτσι, μια εικόνα, πώς σας φαίνονται. Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι επαναφέρεται το παλιό σύστημα. Η πρόθεση του Υπουργείου είναι ο πρώτος συνδυασμός να παίρνει πλειοψηφία ένα ποσοστό γύρω του 42%. Χωρίς δεύτερη Κυριακή, δηλαδή ουσιαστικά. Να σας πω την αλήθεια, εμάς εδώ τουλάχιστον στο Δήμο Σιτίας δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, παρόλο που εμείς δεν έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία. Εκτιμώ ότι στα μεγάλα θέματα υπάρχει συνένεση. Αυτό είναι προς τιμήν και της αντιπολίτευσης. Τότε αν υπάρχουν κάποιες επιμέρους διαφορές, διαφωνίες, ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι συγκεκριμένος, ο ρόλος της συμπολίτευσης είναι διαφορετικός. Έτσι, είναι όλα μέσα στη διαδικασία της δημοκρατίας. Μέσα, πολύ σωστά. Είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχόμαστε. Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα για το μακρύ γυαλό έχετε κάποια εικόνα, γιατί έτσι μας... ο κόσμος που είναι εκεί ιδιαίτερα στη μέση, που ανήκει, δηλαδή έχει να κάνει και με εσάς, με τη Σιτία και με την Ιεράπετρα, δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος. Δεν ξέρω αν... και ζητούν την επανίδρυση βεβαίως του Μακρυγιαλού. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, Δήμαρχε. Καλά, δεν είναι θέμα τώρα, θεωρώ τώρα να το συζητήσω. Όχι, εντάξει, αλλά επειδή ξέρω ότι μάλλον συνεδριάζουν αυτές τις μέρες, γι' αυτό σας το είναι βάζω. Είναι αρκετά σημαντικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Πρέπει να εξεταστούν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι την διάθεση του κόσμου για αυτοδιάθεση, διότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι θυμούν ότι ίσως τα προβλήματα λύνονται καλύτερα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ έχω ήδη συζητήσει, ας πούμε, με τους ανθρώπους της πρωτοβουλίας στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κουβέντα η οποία μπορεί να την περιορίσουμε τώρα σε ένα πεντάλεπτο. Είναι κάτι το σωστά, οποίο ναι, λέω. Μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, ωραία. Θα είναι και πιο όρημα τα δεδομένα, ας πούμε. Ωραία, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ για το χρόνο. Τα καλύτερα εύχομαι με υγεία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τη Σιτία, τον κύριο Ζερβάκη, ο οποίος ήταν...